αγριομέλισσες, πεταλούδες και χιλιάδες ακόμη έντομα βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή, γιατί αυτά τα έντομα έχουν ρόλο επικονιαστή. Στην έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισημαίνεται ο μεγάλος κίνδυνος διατροφικής ασφάλειας από τη μείωση του πληθυσμού αυτών των εντόμων, που θα οδηγήσει πιθανότατα και σε ελλείψεις τροφίμων. Βασική ευθύνη για την εξαφάνισή τους φέρουν τα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην εντατική γεωργία. Πετώντας από λουλούδι σε λουλούδι, κάνουν αυτό που η φύση τα έχει τάξει να κάνουν. Επικονίαση. Μια διαδικασία που διασφαλίζει όχι μόνο τη συνέχεια της ζωής των φυτών, αλλά και την επιβίωση των ανθρώπων. Γιατί πάνω στην επικονίαση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε σε μεγάλο συνέδριο στην Κουάλα Λουμπούρ την πιο πρόσφατη έρευνά του, σύμφωνα με την οποία οι πληθυσμοί των χρήσιμων αυτών εντόμων, όπως είναι οι αγριομέλισσες και οι πεταλούδες, καταραίουν. Η οριστική τους κατάρρευση θα δημιουργήσει τεράστιο παγκόσμιο διατροφικό πρόβλημα, γιατί τα 20.000 είδη αυτών των επικονιαστών εξασφαλίζουν σοδιές που αξίζουν από 235 ως 577 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Βασική ευθύνη για την εξαφάνιση των επικονιαστών έχουν τα φυτοφάρμακα, τα οποία δηλητηριάζουν μαζικά τα έντομα. Άρα, η εύλογη λύση που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προτείνει είναι ο μετριασμός της χρήσης του στη γεωργική παραγωγή. Βοηθώντας τους αγρότες να διαχειριστούν τις φάρμες τους με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάσχεση της απώλειας των επικονιαστών. Σήμερα, όπως εκτιμούν οι ερευνητές, 2 στα 5 έντομα βρίσκεται σε κίνδυνο εξαφάνισης. Τα έντομα που έχουν απομείνει δεν βρίσκουν εύκολα τροφή, γιατί και η ποικιλία των αγριολούρδων έχει πλέον εκλείψει από τους αγρούς. Η έκθεση αποτελεί αποτέλεσμα διετούς εργασίας δεκάδων ερευνητών ανά τον κόσμο, οι οποίοι καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα για τους παράγοντες κινδύνου. Η πρόταση είναι μείωση της χρήσης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και συμπληρωματικές φυτεύσεις αγριολούρδων στους αγρούς για τον εμπλουτισμό των οικοτόπων. Η έκθεση υιοθετήθηκε από 124 χώρες. Εκκρεμεί η σύνταξη ενός οδηγού για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί χωρίς τα έντομα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για παγκόσμια πείνα.